Σε ένα χώρο γεμάτο αγάπη στο πνευματικό κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού της Φθιώτιδας βρέθηκε το πρωί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών. Ο Σεβασμιότατος τέλεσε τον αγιασμό στο κέντρο αγάπης όπου καθημερινά ετοιμάζονται περισσότερα από 100 γεύματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη ακόμη και ένα πιάτο φαγητό. Οι εθελόντριες του κέντρου αγάπης δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους και αυτό είναι κάτι που εξήρε κατά την ομιλία του ο κύριος Σιμεών. Χαρακτήρισε τις κυρίες διακόνησες της αγάπης και μυροφόρες της Αναστάσεως. Μέσα από όλον αυτόν τον προμοθά έρχονται αυτά τα κέντρα να μυρίσουν Ανάσταση. Το φαγητό που μυρίζει και σήμερα και κάθε μέρα είναι η ευωδία της Αναστάσεως. Είναι η ευωδία της αγάπης. Είναι η ευωδία της ελπίδας. Εγκαταλείπετε λοιπόν κι εσείς για λίγο το δικό σας προμοθά και έρχεστε να βαδίσετε μαζί με τους ανθρώπους που υποφέρουν στο δικό τους προμοθά για να τους ευαγγελίσετε την Ανάσταση. Γιατί είστε μυροφόρες της Αναστάσεως. Είστε ευαγγελίστρες της αγάπης και της Ανάστασης. Αυτό είναι κάθε κουταλιά και κάθε πυρουνιά από το ευλογημένο φαγητό και από τα ευλογημένα καλούδια τα οποία προσφέρει η αγάπη δική σας, η αγάπη του λαού του Θεού, η αγάπη της Εκκλησίας του Χριστού, οι κοινωνικές κουζίνες, για να χρησιμοποιήσω σύγχρονη ορολογία, και όλες οι δράσεις κοινωνικοπρονιακές της Εκκλησίας μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ευκαιρίες για να κηρύξουμε την Ανάσταση μέσα στον κόσμο, να δώσουμε την ελπίδα και να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν έχει καταργηθεί η αγάπη, δεν έχει εκλείψει η αγάπη, δεν έχει χαθεί η αγάπη από αυτόν τον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας μοίρασε στις κυρίες από μια ευλογία του Οσίου Βυσαρίωνα και συνέχισε θέλοντας να εκμυστηρευθεί πως την ώρα της αγιοκατάταξής του ο γέροντας εμφανίστηκε σε έναν ασθενή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η μέρα της αγιοκατάταξης, την ώρα της αγιοκατάταξης, της υπογραφής της πατριακής πράξης, δεν σας είπα κύριε Δήμαρχε, διότι πάρα πολύ ο κόσμος. Εκείνη την ώρα τηλεφώνησαν στην ορία Γάθωνα, στον πατέρα Γάθωνα είχε μείνει πίσω. Άνθρωποι ασθενείς από το νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου εκείνη την ώρα ο παππούλης εμφανίστηκε σε έναν ασθενή που ήταν καθυλωμένος και σε πολύ μεγάλο πρόβλημα και του είπε θα σε κεράσω για τη χαρά που έχω σήμερα για αυτό που γίνεται τώρα στην Κωνσταντινούπολη, θα κεράσω την υγεία σου. Και υπήρχε μια θεαματική αλλαγή της κατάστασης της υγείας του. Ο Όσιος είναι κοντά μας, μας στηρίζει και μας παρηγορεί, τόνισε ο Σεβασμιότατος, αναφερόμενος και σε άλλα περιστατικά που δείχνουν τη ζωντανή του παρουσία. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ζωντανός είναι ο Άγιος, πόσο παρόν. Το ζήσαμε και στις 14 Ιουνίου, όταν ελήφθη η απόφαση στο Χρυσίο, την ώρα που ήμασταν στο αεροπλάνο, όμουν από τη Λίμνο για την Αθήνα και από την Αθήνα για την Ορία Γάθρος, που μου τηλεφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπήρχαν άνθρωποι από τη Γερμανία, από τον Καναδά, από άλλες περιοχές, που εκείνη την ώρα ο Όσιος τους εμφανίστηκε και στείλανε επιστολές, στείλανε email, στείλανε μηνύματα, πήραν τηλέφωνα και δείχνει αυτό και τη ζωντανή του παρουσία και ότι είναι κοντά μας, να μας στηρίζει και να μας παρηγορεί. Ο Δήμαρχος Λαμιαίων, Θήμιος Καραΐσκος, που βρέθηκε στην τελετή του αγιασμού, δήλωσε συγκινημένος. Είμαι συγκινημένος που είμαι εδώ σήμερα για άλλη μια χρονιά με τις ευλογίες σας, αγιάζοντας τα ιερά αυτά χέρια τα οποία προσφέρουν στην κοινωνία μας και είμαι και ως εκφράζουν τους δημότες του Δήμου μας, εκπροσωπώντας τους δημότες του Δήμου μας, αλλά και προσωπικά ως άνθρωπος, γιατί είχα την ευλογία όταν συγκατοικούσαμε δίπλα εδώ να απολαμβάνω τα χαμόγελα και την αγάπη αυτών των γυναικών. Αυτή την αγάπη ήρθα σήμερα να πάρω και να δώσω. Στα 7 κέντρα αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας ετοιμάζονται καθημερινά περισσότερα από 1.500 γεύματα.